Φίλες και φίλοι, εκπομπή Γκολ και Θέαμα, δεύτερος μέρος. Όπως κάθε Δευτέρα είμαστε κοντά σας. Ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με τον Ντίνο Τεξίζογλου, τον προπονητή της Αθλητικής Ένωσης Αμπελοκήπων. Και πάμε δεύτερο μέρος εκπομπής για θέμα κλασικού αθλητισμού. Όπως είπαμε, η εκπομπή αγκαλιάζει όχι μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά και τα υπόλοιπα αθλήματα. Είδαμε και την προηγούμενη φορά που είχαμε από τον ΚΑΟΔ τον προπονητή της ομάδας Νίκο Γρηγοριάδη, από το βόλεϊ τον πρόεδρο της ομάδας τον Αθανάσιο Κάπα της ΓΕΑ Δράμας. Σήμερα έχουμε Στίβο ΣΚΑ Δράμας. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε ξανά βόλεϊ, ξανά μπάσκετ. Όπως είπαμε, πέρα από το ποδόσφαιρο, θα υπάρχει μια ενότητα στην εκπομπή μέσα στο καλοκαίρι για να αναλύουμε και τα θέματα εκτός ποδοσφαίρου που παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και σίγουρα ο Σύλλογος Κλασικού Αθλητισμού, ο ΣΚΑ Δράμας, έχει διαγράψει μια εξαιρετική πορεία τα τελευταία χρόνια, με πρωτεργάτη εκεί τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, τον Στέλιο Κουρομιχελάκη, τον πρόεδρο τον Γιάννη τον Γρηγοριάδη, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα παιδιά που ασχολούνται με το άθλημα και πραγματικά προσφέρουν τα μέγιστα. Έχουμε καθιερώσει κάθε χρόνο με τον coach, με τον Στέλιο Κουρομιχελάκη, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για να αναλύουμε έτσι όλα τα αθλητικά δρόμενα της χρονιάς, για το τι έχει πετύχει ο Σύλλογος. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο κλασικός αθλητισμός κυρίως το καλοκαίρι έχει αγωνιστική δράση, με διασυλλογικά πρωταθλήματα, με πανελλήνιους αγώνες. Οπότε το ενδιαφέρον, θα έλεγα, περισσότερο επικεντρώνεται σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, πολλά είπα. Στέλιος Κουρομιχελάκης μαζί μου. Τώρα δεν ξέρω να πω δάσκαλος, γιατί σε είχα δάσκαλο όπως πέρσι, να πω Στέλιος, να πω κύριος Κουρομιχελάκης, να πω coach. Εσύ θα μου πεις πώς θέλεις να σε προσφωνώ σε αυτή την κουβέντα όπου θα ενημερώσουμε τον κόσμο για θέματα κλασικού αθλητισμού. Να πω την καλησπέρα μου, να ευχηθώ τα πάντα τα καλά για τους στάρτους θεασότες. Να πω ότι με καλύπτεις πάντοτε, διότι αρχίζεις και τα λες όλα μαζεμένα. Όχι, ποια ιδιότητα και πώς να σε αποκαλούμε για να κάνεις τίποτα. Τίποτα. Γυμναστής ήμουν, γυμναστής παραμένω. Δεν μπορώ να σε αποκαλώ γυμναστή τώρα. Γυμναστής. Να θυμάσαι καλά. Γυμναστής. Ήμουν ο βασικός σου παίχτης στο γυμνάσιο όταν πήγαμε να πάρουμε πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Τα θυμάσαι. Τα θυμάμαι και βέβαια προσπαθώ να ξεχάσω από ποιους τα έχασα. Εντάξει, με έδωσες την ευθύνη να πάρω το τελευταίο σουτ. Άμα δεν μπήκε, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, το θυμόμαστε πάντα αυτό, μου έχει μείνει χαραγμένο. Εγώ ευχαριστώ το κανάλι και σένα για την προσπάθεια που κάνετε να δώσετε μια όθηση για τα ατομικά τα αθλήματα που οπωσδήποτε στη Δράμα, ενώ παλιά ήταν ο κλασικός αθλητισμός το πρώτο σχεδόν ενδιαφέρον άθλημα, τώρα έχει απαξιωθεί από όλους και με αυτά που συμβαίνουν πάνω στο γήπεδο και με τη βοήθεια που μας δίνουν όλοι, έχουμε λίγο πολύ χαμηλές πτήσεις. Αυτή τη στιγμή πόσους συλλόγους έχουμε στο Στίβο, στη Δράμα, πέρα από το ΣΚΑΦ, στο νομό γενικότερα? Γιατί θυμάμαι παλιά είχαμε μεγάλη δραστηριοποίηση, ναι, και Καλαμπάκι και Νευροκόπη και Δοξάτο. Δυστυχώς, και υπάρχουν αυτά πλέον. Δυστυχώς μεγάλες περιοχές της Δράμας, όπως είναι το Καλαμπάκι, το Νευροκόπη, προς το Τσάνι, το Παρανέστη, μεγάλη δήμη δηλαδή, δεν υπάρχουν πλέον ομάδες. Δεν υπάρχουν ομάδες, και ενώ υπάρχουν γήπεδα, υπάρχει ταρτάν, υπάρχει στο γήπεδο χώρος που μπορούν να προπονούνται τα παιδιά. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, Δημήτρη. Δύσκολα είναι από την άποψη της βοήθειας από το κράτος, δύσκολα είναι από τη βοήθεια από τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, δύσκολα είναι κυρίως από τους ανθρώπους που έχουν μπει στο καβούκι τους και δεν λένε να βοηθήσουν την γειτονιά τους, την περιοχή τους, την πόλη τους. Σε συλλόγους που σε ρώτησα, ποιους έχουμε? Τώρα, από συλλόγους έχουμε μόνο το Δοξάτο, από την επαρχία, το ηρωικό Δοξάτο που κάνει θαυμάσια δουλειά, πολύ μεγάλη δουλειά, με έναν προπονητή που δεν μπορώ να πω κουβέντες με αυτό που προσφέρει, γιατί στην ουσία δεν αμείβεται κανείς. Ο Μουλιστάνος ο Θανάσης δεν αμείβεται και προσφέρει βάζοντας χρήματα και από την τσέπη του για αυτό που κάνει. Και νομίζω ασχολείται και με τις ρήψεις πολύ ο Μουλιστάνος, που είναι και ένα στοιχείο που σε... Με όλα ασχολείται και βγάζει. Δηλαδή, τι να πω τώρα, ότι μας πέρασε στο παρελίο πρωτάθλημα των Πέδων Κορασίδων που έγινε στην Πάτρα, ότι ήταν μακράν ο καλύτερος σύλλογος της Δράμας, μας πέρασε και εμάς. Μπράβο σου που το λες κιόλας και του δίνεις τα εύσημα, γιατί είπαμε ανταγωνισμός, αλλά βλέπουμε το καλό της Δράμας. Αν κάποιος άνθρωπος κάνει μια καλή δουλειά και ας μείνει στο ΣΚΑΒ, βλέπεις το συνολικό καλό του κλασικού αθλητισμού. Πάντοτε, Δημήτρη, δουλειά φέρνει αποτελέσματα. Και ο Θανάσης δουλεύει και δουλεύει πολύ. Δουλεύει και δουλεύει πολύ. Από τους άλλους συλλόγους έχουμε στη Δράμα τον Πολυνίκη εδώ, τον ΑΟΔ από τους παλαιά πλέον ισχυρούς συλλόγους της Ελλάδος, και έχουμε και το ΣΚΑΔ. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, από τη μία η πανδημία και από την άλλη ο εργολάβος μαζί με την, δεν ξέρω τι,
είχε κάνει με τον Δήμο, τι συνεννοήσεις και τα λοιπά, φτάσαμε σε σημείο 3 χρόνια περίπου, 4, να υπολειτουργούμε. Και το άσχημο είναι ότι δεν βλέπω φως στο βάθος του τούνελ. Θα πρέπει οπωσδήποτε να προσπαθήσουμε, χωρίς να έχουμε τόση μεγάλη βάση από βοήθεια από κανέναν, να σηκώσουμε πάλι το κεφάλι ψηλά. Το γήπεδο είναι σε καλή κατάσταση τώρα? Το γήπεδο είναι σε καλή κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι ακόμη δεν έχει παραδοθεί. Κρίνεται ακατάλληλο εφόσον ο εργολάβος δεν το έχει παραδώσει. Φέτος μόνο για τα απλά τα διασυλλογικά τα πρωταθλήματα, τον ΚΑΠΑ 14 που τα κάνουμε όλα στην Ελευθερούπολη και ένα στις Σέρες, μας κόστησε πάνω από 1,5-2 χιλιάρικα μόνο οι μετακινήσεις. Είναι το πρόβλημα ότι δεν μπορείτε να δεν μπορεί να γίνουν αγώνες. Ενώ θα προπονήσεις κάνουμε κανονικά. Βέβαια από τους προπονητές που κοιτάξανε την κατασκευή του ελαστικού τάπη τα είδανε ατέλειες. Αλλά ο εργολάβος είπε από την κατηδία συζήτηση που είχα μαζί του ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει τις ατέλειες. Είναι... Και τι θα γίνει τώρα, πώς θα πάει αυτό? Δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει. Αυτός είχε κλείσει και τη βαλβίδα του επικοντό με κατάληξη να μην έχουμε να κάνουμε προπονήσεις στα παιδιά που έχουμε του επικοντό και έχει υποσχεθεί να δώσει ένα στρώμα του ύψους του επικοντό στο Δήμο, αλλά δεν ξέρω τι έχει υπογράψει σχετικά με αυτό, αν θα το δώσει ή όχι. Στο Μιλητό δεν ξέρω αν είμαστε κατοχυρωμένοι να περιμένουμε το στρώμα του επικοντό, δεδομένου δε ότι δύο στρώματα που είχαμε, το παλιό του ύψους και του επικοντό, αυτά τα 3 χρόνια περίπου τα είχαμε έξω να αερίζονται, να αλλιάζονται και να βρέχονται. Με κατάληξη σχεδόν νομίζω ότι είναι ακατάλληλα, πλέον έχουν σαπίσει. Από κόσμο, από παιδιά, πώς πάμε πάνω, Κότσι? Υπάρχουν παιδιά που ασχολούνται? Από παιδιά πρέπει, έχω μερικά παιδιά που είναι υψηλό επίπεδο. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τώρα το συνθέτουν τα αδέρφια, τα Ανδρέογλου, τα δύο, κατάφεραν και ήταν πρώτος και τρίτος στο δέκαθλο στους άνδρες. Αυτή είναι μεγάλη επιτυχία. Και το, πρώτος και τρίτος στους άντρες, και ο Άγγελος, ο Αντώνης, ο τρίτος, έχασε για λίγους πόντους έχασε τη δεύτερη θέση. Θα μπορούσαμε δηλαδή να είμαστε πρώτη δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Συνθέτων. Και τα δύο άλλα τα παιδιά του Μάκη του Ανδρέογλου και ο Νεκτάριος και η Χαρίκλια πήραν καλές θέσεις στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του ΚΑΠΑ 23 στα σύνθετα κι αυτοί. Εκτός από τα 4 παιδιά του Μάκη έχουμε τον Γρηγοριάτη τον Αλέξανδρο, ο οποίος στο Ακόντιο αυτή τη στιγμή είναι μέσα στους καλύτερους αθλητές του κόσμου, με μεγάλο ταλέντο και βελτιωμένος συνέχεια, κάθε χρόνο είναι βελτιωμένος. Να πούμε τα εύσημα να αποδώσουμε και στον προπονητή του τον Κεχαγιά το Σωτήρη. Θέλει πολλή δουλειά, πολλή δουλειά θέλει. Γιατί στο στίβο πρέπει να έχεις υπομονή για να κάνεις γύρω στα 4-5 χρόνια προετοιμασία και να προσπαθείς να πείσεις το παιδί και τους γονείς ότι θα έχουν εξέλιξη. Τα άλλα τα παιδιά μας σταματήσαν, τα δυο τα παιδιά του Γιάννη του Γρηγοριάδη του Προέδρου, και η Σοφία αλλά και η Μελίνα τραυματίστηκε, οπότε χάσαμε από την εθνική ομάδα τα δύο παιδιά αυτά. Συν το γεγονός ότι ο Μπόιτσος ο Παύλος, που τον είχαμε δεύτερο στην Ελλάδα στα 110 εμπόδια, σταμάτησε λόγω εργασίας. Βλέπεις ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να βοηθούμε χρηματικά τα παιδιά μας και έτσι αυτή τη στιγμή προσανατολίζονται αλλού αυτά, πάνε αλλού. Τι να κάνουμε, γι' αυτό προσπαθούμε να μην το ξεχάσω πάλι, να αποδώσω τα εύσημα στο Αποστολή τον Κώστα και την Ατελία Ρέικα που μας βοηθάει, διότι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να πάω στην Πάτρα για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, γιατί είχαμε εκεί και τον Πέδων Κορασίδων, που εκεί τα παιδιά μας, εντάξει, ξέραμε ότι δεν θα έχουν υψηλές πτήσεις, αλλά πήγανε καλά και είναι και λίγο για το μέλλον να βάλουμε τις βάσεις. Από εκεί και πέρα, συγγνώμη,
κοιτάμε να δούμε πώς θα πολεμάμε, να βρούμε παιδιά, να δουλέψουμε μαζί με τα παιδιά και να βγάλει η Δράμα πρωταθλητές, να κάνει το όνομά της γνωστό και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πάντως βλέπω ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες, όπως είπες. Δηλαδή πλέον τα παιδιά να πείθονται να ασχοληθούν με ένα άθλημα το οποίο δεν μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες μεγάλους στη Δράμα ή ακόμη και διασυλλογικά πρωταθλήματα, να έρθουν οι γονείς τους να τους παρακολουθήσουν. Να ξενιτεύεστε συνέχεια, όχι Ελευθερούπολη, όχι Σέρες, όχι δεξιά, όχι αριστερά, για να πάρετε μέρος σε αγώνες. Νομίζω ότι αυτά είναι εμπόδια τα οποία τα βρίσκεται μπροστά σας. Δεν είναι, πριν από λίγο μου ανέφερες για δύο παιδιά με έναν τραυματισμό, μα κατευθείαν σταματήσανε. Ναι. Ναι. Κοίτα, στο Στίβο δουλεύεις ολόκληρο τον χρόνο για ένα δευτερόλεπτο. Για ένα δευτερόλεπτο δουλεύεις. Εκείνη τη στιγμή, αν δεν πας καλά, καταστρέφεις ολόκληρη την προσπάθεια του χρόνου. Εμείς θέλουμε εγκαταστάσεις. Επάνω στο δημοτικό στάδιο, δυστυχώς, δεν έχουμε εγκαταστάσεις. Εκεί μας έρχονται, εκτός από τους τρεις συλλόγους, οποιοδήποτε θελήσει να προπονηθεί εκεί έρχεται πάνω. Αυτό είναι εις βάρος βέβαια των παιδιών το δικό μας. Ναι, έχετε και ρυθμική γυμναστική εκεί νομίζω. Ένα όργανο γυμναστική, ρυθμική είναι... γυμναστική είναι τα αμαία που θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για το Σύλλογο των Αγωνιστών, τον αμαία ο οποίος είναι μέσα από τους καλύτερους της Ελλάδος, με πρωταθλητές σε πανελλήνιους αγώνες. Θέλουμε εγκαταστάσεις. Δυστυχώς δεν μας βοηθάει κανείς. Ενώ βρήκαμε χρηματοδότες και να κάνουν τη μελέτη για, εκεί που ήταν το παλιό το μπασκετάκι του Δημοτικού Σταδίου, που τα παλιά τα χρόνια ήταν το μοναδικό γήπεδο του μπάσκετ που είχαμε στη Δράμα, να γίνει μια κλειστή αίθουσα μεγάλη. Δυστυχώς δεν μένω ευχαριστημένος από τις ενέργειες των βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να γίνει αυτό, να μπορέσουμε να βάλουμε το κεφάλι μας μέσα το χειμώνα με το κρύο και κυρίως με τις βροχές. Τώρα το καινούργιο του γήπεδο με τις κερκίδες που θα γίνει, μακάρι να γίνει, εγώ είμαι απαισιόδοξος, και αν θα γίνει θα περάσουν τουλάχιστον 4-5 χρόνια, δεν πιστεύω νωρίτερα να γίνει οτιδήποτε. Η κατάληξη είναι ότι θα έχουμε προβλήματα συνέχεια. Δηλαδή όταν βρέχει γίνεται χαμός εκεί, να μπορούμε να μπούμε 50-60 παιδιά μέσα σε μια αίθουσα που είναι ξέρω εγώ 30 μέτρα σε μήκος και 10 μέτρα σε πλάτος. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Για τον Κώστα τον Δουβαλίδη δεν σε ρώτησα, που είναι από τα πρωτοκλασσά τα ονόματα. Ο Κώστας τον Δουβαλίδη... Δεν είναι στο σύλλογο το δικό μου. Στο σύλλογο όχι. Πιστεύω ότι ο Κώστας θα πρέπει να κάνει το όριο για να πάει στο Ολυμπιάδα του Παρισιού. Θα πρέπει να είναι ο πρώτος Έλληνας που έχει συμμετοχή σε τόσες πολλές Ολυμπιάδες. Θα μπορεί να το πιάσει το όριο. Μπορεί να το πιάσει. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ακριβώς πότε είναι, πόσο είναι το όριο, αλλά έχει μπροστά του ακόμη μια περίοδο για να το πιάσει. Είναι η κεφαλή του κρύου για το Στίβο. Εγώ βέβαια περιμένω να τελειώσει την αγωνιστική του κατάσταση εκεί, για να μπορέσει να βοηθήσει το Στίβο της Δράμας από άλλες σκοπιές. Α, όταν σταματήσετε, δηλαδή σταματήσει, λες να το βάλετε μέσα παραγωγικά. Μετά, μετά την Ολυμπιάδα του Παρισιού δεν πιστεύω να συνεχίζει, γιατί τα χρόνια βαραίνουν στις πλάτες. Οπότε να μπορεί να μπει σε ένα άλλο κομμάτι, και σίγουρα όπως και εσύ και άλλοι παλιοί αθλητές, και ο Γιάννης ο Γρηγοριάδης που είναι πρόεδρος στο ΣΚΑΔΑ, μας έχουν περάσει από το αγωνιστικό κομμάτι, μετά καλό είναι. Δυστυχώς από τους παλιούς τους αθλητές που έχω τώρα τελευταία ευαισθητοποιώ αρκετούς να μπουν και στα δύο σωματεία του Βίβωνα και του Πυρσού, τα οποία δεν αναφερθήκαμε. Θα πούμε μετά, για την Αρσιβαρόν, λοιπόν, ξέρω και εκεί ασχολείσαι. Τα προβλήματα που έχουμε εκτός των εγκαταστάσεων είναι, γιατί ενώ ο σύλλογος ο δικός μας είναι από άποψη παιδιών, συγκεντρώνει αρκετά μεγάλο ποσοστό παιδιών, από άποψη διακρίσεων είναι πολύ ψηλά στο πανελλήνιο πίνακα, από την πλευρά του Δήμου και των αρχόντων του Δήμου στην αυτήν των εγκαταστάσεων, δεν έχουμε την πρέπουσα σημασία.
κατάληξη είναι. Τόσα χρόνια γκρινιάζει. Ακούω τόσα χρόνια που κάνουμε συνελέξει. Ανεξάρτητα ποιο είναι δήμαρχο ή όχι, για να μην το παίρνουν κάποιοι ότι η επίθεση σου πάει προ τον τωρινό ή προ τον προηγούμενο. Όχι, όχι. Εδώ σε θυμάμαι και μια εικοσαετία περίπου που κάνουμε συνελεύσει σχεδόν κάθε χρόνο και λέμε πάντα υπάρχει το γνωστό πρόβλημα ότι ο Δήμο δεν συμπαρίσταται, δεν είναι κοντά. Εγώ θέλω να σου το πάω αλλιώ και να σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Θεωρεί ότι αν παίρνατε τα εφόδια που έπρεπε, δηλαδή από χρηματοδοτήσει, από εγκαταστάσει βελτιωτικέ, από γενικότερα όργανα προπόνησης που χρειάζεται οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσε η Δράμα να είναι σε άλλο επίπεδο στον κλασικό? Θα είχαμε κάνει άλματα προόδου πολύ μεγάλα. Πολύ μεγάλα. Θεωρείς πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, δηλαδή, της βοήθειας, δηλαδή, που δεν έχετε? Πολύ μεγάλα. Να πω τούτο ότι ο γονιός θέλει περισσότερο να στέλνει τα παιδιά του στα κλειστά τα γυμναστήρια όπου έχει τη θέρμασή του, την καθαριότητα. Όχι, στα μικρά και εσείς έχετε πολλά παιδιά στις ακαδημίες. Έχουμε πολλά παιδιά στις ακαδημίες, μας φεύγουν το χειμώνα. Έχουμε μια μείωση της τάξης του 60%. Α, τόσο πολύ. Πολύ μεγάλη. Δεν το στέλνει ο γονιός όταν ξέρει ότι το παιδί του δεν θα έχει τις πρέπουσες συνθήκες για να κάνει την προπόνησή του. Δεν μιλάω για τα μεγάλα παιδιά που έχουν ορισμένους στόχους. Τι να πω, δεν έχουμε την αγάπη, να το πω έτσι, την αγάπη που έπρεπε να έχει ο Στίβος στη Δράμα. Και έχει προσφέρει επιτυχίες ο Στίβος στη Δράμα. Εγώ ακόμη και σε κάθε συνέντευξη σου θυμίζω το παγκόσμιο ρεκόρ. Θυμάσαι που είχε γίνει με τη Βουλγάρα, την Ζαγκόρτσεβα. Και έχουμε μείνει σε αυτό. Δηλαδή δεν έχουμε δει μια μεγάλη διοργάνωση. Δηλαδή για να αγαπήσει ο κόσμος ένα άθλημα και με στη Δράμα πρέπει να δει και αγώνες. Έχουμε στο Καφτατζόγλιο και έχω δει αγώνες. Στην Ελευθερούπολη έχει πάει? Όχι, Ελευθερούπολη δεν πήγα. Και ήταν στο άμα πα στην Ελευθερούπολη πήγαινε να δει, να τρίβει τα μάτια σου. Δηλαδή. Ωραίο γήπεδο. Πήγα στο ποδόσφαιρο με το Βόλακα που παίξανε και το γήπεδο είναι πολύ ωραίο. Εντάξει. Είναι ωραίο το γήπεδο. Δεν συζητάω τίποτα πλέον. Είμαστε πολύ πίσω. Πολύ πίσω. Ακόμη και από την Ελευθερούπολη. Τι να πω. Νομίζω ένα διάστημα και οι δικοί μας αθλητές εκεί κάναν προπόνηση. Έτσι, δεν είναι ο Αλέξης ο Γρηγοριάδης? Ναι, πηγαίναμε εκεί. Πηγαίναμε εκεί. Όταν δεν είχαμε γήπεδο εδώ, πηγαίναμε και κάναμε προπόνηση. Για να πω τούτο ότι στην αρχή δεν επιτρέπανε στον Γρηγοριάδη τον Αλέκο, τον Αλέξανδρο, να κάνει βολές με το ακόντου γιατί θα τραυμάτιζε το χορτάρι. Εντάξει, τώρα. Αυτή τη στιγμή ο Αλέξανδρος έχει μία από τις καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο στην ηλικία του. Θα πολεμήσει να είναι. Έχει και Ολυμπιάδες μελλοντικά τον Αλέξανδρο. Ναι, με αυτή τη στιγμή στο Πανελλήνιο τώρα που πηγαίνουμε κάτω στο Βόλο ανδρών και γυναικών θα προσπαθήσει να είναι τριάδα. Αν και είναι στον ανδρών, αν και είναι πρώτη χρονιά έφηβος. Το ρεκόρ του τα 67 μέτρα 60 μου φαίνεται περίπου 58 που έχει κάνει είναι από τις καλύτερες στον κόσμο. Πιστεύω πολύ στον Αλέξανδρο. Πότε είναι το Πανελλήνιο στο Βόλο? Φεύγουμε με 3 και 4 με 6-7 αθλητές άντρες γυναίκες στο Βόλο για το Πανελλήνιο. Και τι αθλητές έχουμε περιθώρια για καλές θέσεις? Θα κατεβούν τα παιδιά του Ανδρέου τα μεγάλα να κάνουν εμπόδια και μάλλον και δίσκο εκεί. Στα εμπόδια το δέκαθλο δεν συμμετέχει σε αυτό, είναι ξεχωριστό. Όχι, ξεχωριστά είναι. Ναι, ο Άγγελος στα 110 εμπόδια έχει μια από τις καλύτερες επιδόσεις, δηλαδή μπορεί να είναι τριάδα. Και η Μαρκοπούλου, η Χρυσάνθη στις γυναίκες μπορεί να πάει καλά. Ο Αλέξανδρος θα πάει καλά, δηλαδή έχουμε ελπίδες ότι θα έχουμε καλές επιτυχίες. Απλά νομίζω ότι κάποια στιγμή είχαμε φτάσει στη δεκάδα, στην πρώτη δεκάδα στην Ελλάδα. Ήμασταν 8η. 8η, ναι, το θυμάμαι 8η αυτό. Στην Ελλάδα. Λέω, δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν. Πόσο πίσω έχουμε πέσει βαθμολογικά? Με τους τραυματισμούς που είχαμε, γιατί μην ξεχνάς ότι τους βαθμούς πολλούς τους δίνουν οι μεγάλοι αθλητές, μείναμε πολύ πίσω, πάρα πολύ. Οπότε γίνεται μια προσπάθεια τώρα. Δεν υπάρχουν και προπονητές. Δημήτρη, να σου πω τούτο. Προπονητές έχετε, δεν έχετε πάνω? Δεν έχουμε, ένας φεύγει. Θα σου πω τούτο. Ο Αυγενάκης, ευτυχώς που έφυγε, δεν ξέρω αν ο οικονόμου που ήρθε θα έχει το ίδιο μοτίβο, ήθελε να πληρώνονται οι προπονητές 250 ευρώ και 100 ευρώ το ΙΚΑ. Δηλαδή 350 ευρώ οι προπονητές. Αν εγώ που είχα 6-7 προπονητές. Και πού θα βρω αυτά τα λεφτά? Δεν υπήρχε περίπτωση να βρω αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, για να πάρω λεφτά από τη Γενική Γραμματεία. Τα ίδια γίνεται και στην Άρση Βαρών. Έπρεπε ο προπονητής να παίρνει 250-350 να στοιχεί. Αλλά αυτά δεν είναι που τα πληρώνει η Ομοσπονδία, νομίζω. Οι Ομοσπονδίες, ειδικά στην Άρση Βαρών, και το λέω με λύπη, όταν κάνουμε αγώνες, πληρώνουμε για τη συμμετοχή.
Πληρώνετε εσείς? Πληρώνουμε για τη συμμετοχή. Α, δεν σας πληρώνουν? Δεν μας πληρώνουμε. Λοιπόν, να καταλάβεις, ναι, ότι... Όχι, για το στίβο ήξερα ότι όταν έχεις κάποιο... Για το στίβο μέχρι στιγμής ότι πλήρωνε μας καλύπτουν. Ότι πλήρωνε προπονητές η Ομοσπονδία, το θυμάμαι από παλιά αυτό που... Για το, ναι, για το ΣΚΑΔ είναι γύρω στα 300 ευρώ το μήνα που πληρώνει η Ομοσπονδία. Τώρα 300 ευρώ, δηλαδή να υπολογίσουμε γύρω στις 3.500 το χρόνο, πού θα φτάσουν? Ναι, δεν είναι. Άμα έχεις πολλούς προπονητές δεν γίνεται. Να πούμε μόνο ότι μας κοστίζει ακριβά και ο λογιστής. Πρέπει υποχρεωτικά να έχουμε και λογιστή. Και το ΙΚΑ μας μερικές φορές ξεπερνάει τις 600-700 ευρώ το μήνα. Ήθελα να σε ρωτήσω αυτό για το λογιστή και αυτά που ανέφερες για το θέμα του Μητρώου. Νομίζω εσείς δεν είχατε πρόβλημα εξ αρχής με το Μητρώου, έτσι? Δεν είχαμε εξ αρχής, γιατί ήδη είχαμε... Πήρατε και από εκεί κάποια χρήματα, βέβαια. Παίρνετε κάποια χρήματα από εκεί? 1.700 ευρώ δίνει ο Γενική Γραμματεία από τον ΟΠΑΠ στα σωματεία. Αν υπολογίσουμε όμως ότι τις αρχαιρεσίες που κάνουμε μας κοστίζουν ακριβά, εκτός από τις αρχαιρεσίες αλλάξαμε τα καταστατικά που μας κόστησαν και αυτά ακριβά, δεν μπορούμε να βρούμε προπονητές. Γιατί αυτά τα λεφτά, τα 250, αν τα πολλαπλασιάζεις επί 12, είναι γύρω στα 2,5 χιλιάρικα. Τόσο δεν βγαίνει. Τόσο ναι, περίπου τόσο βγαίνει. Πρέπει να πληρώσουν για έναν που έχει και άλλη εργασία. Η εφορία του παίρνει, πρέπει να γυρίσει πίσω γύρω στα 6-7 εκατοστάρια. Τι τότε δεν είναι? Δηλαδή δεν για 100 ευρώ το μήνα, δεν 150. Δεν έρχεται. Χωρίς τα έξοδα που κάνει. Παρ' όλα αυτά στην Άρση Βαρών έχουμε και εκεί επιτυχίες μεγάλες. Θα μου τα πεις μετά για αρσιβαρών, ναι. Στο Στίβο προπονητές. Στο Στίβο τώρα προπονητές έχουμε την Χαλετζίτη Γιάννα στο Μικρά τα Παιδιά. Πολύ μεγάλη βοήθειά της εκεί. Πολύ μεγάλη. Είναι, πολύ καλή βοήθεια. Είναι η ψυχή. Έτσι. Η ψυχή του σωματείου. Έχουμε τον Αλεξίου τον Χρήστο στα λίγο μεγαλύτερα και την Κωνσταντίνη του Σταυρούλα στα αμέσως επόμενα. Βέβαια βοηθάει ο Ανδρέογλου που είναι ο Μάκης. Ο Μωυσιάδης έγινε τεχνικός σύμβουλος και έφυγε. Α, έφυγε. Δηλαδή έχουμε απώλειες τις οποίες δεν μπόρεσα να τις αναπληρώσω. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Κανείς δεν θέλει να έρθει να δουλέψει πάνω, γιατί πάνω στο... Αν δεν έχεις το μεράκι τώρα, με δεν είναι τον ήλιο, τη βροχή, το κρύο, τη ζέστη, δεν έχεις τη δυνατότητα. Δεν έχουμε κλειστές αίθουσες για να μπορούν να κάνουν την προπόνηση τα παιδιά. Οπότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Αναφερθήκαμε στο κομμάτι του πρωταθλητισμού και το πόσο δύσκολο είναι για ένα παιδί να προχωρήσει και να κάνει πρωταθλητισμό. Πολλοί γονείς το έχουν συνδυασμένο ότι δεν μπορεί να συνδυαστεί το καλός μαθητής και καλός αθλητής. Συμφωνείς με αυτή την άποψη? Επειδή είσαι και εκπαιδευτικός και παίζαν πολλά παιδιά από τα χέρια. Νομίζω σου, πως όχι. Δεν είναι σωστός ο συνδυασμός? Δηλαδή το αν θέλω να πάω μπροστά στα μαθήματα, δεν μπορώ να κάνω στο Στίβο πρωταθλητισμό? Ο Ευαγγελάκος, ο Πέτρος που είχαμε παλιά, τον ξεκίνησα τότε και μετά έκανε προπόνηση με τον Κεχαγιά. Βγήκε τέταρτος Ολυμπιονίκη στην πρώτη Ολυμπιάδα που έγινε τον Πέδο. Μπήκε στο Πανεπιστήμιο. Μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, μου φαίνεται, από τους πρώτους, χωρίς να χρησιμοποιήσει την τέταρτη του Ολυμπιακή νίκη. Α, δεν πήρε μόρια δηλαδή? Δεν ήθελα να τα πάρει. Με αυτά που έγραψε, πέρασε κατευθείαν. Είναι το ένα παράδειγμα που δίνεις ότι δεν παίζει ρόλο το ένα με το άλλο. Μήπως είναι εξαίρεση αυτός όμως και περισσότεροι? Όχι, δεν μπορεί να είναι καλοί μαθητές και να συνδυάζουν. Πιστεύω τα συνδυάζουν όλα. Αρκεί να βοηθήσουν οι γονείς. Δηλαδή με τον Πέτρο τότε όταν ήταν μικρός. Περίμενε αναμένη μηχανή της μαμάς και του μπαμπά απ' έξω για να τον πάνε στα φροντιστήρια του. Είναι αυτό που λες, άμα έχεις διάθεση μπορείς να τα προλάβεις όλα. Και δεν... πάντοτε λέω ότι ένα παιδί για να πάει μπροστά θα πρέπει να έχει από πίσω σαν πρώτο χορηγό την οικογένεια. Αν η οικογένεια δεν είναι πρώτος χορηγός δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τα παιδιά που διακρίνονται είναι τα παιδιά του Γρηγοριάδη, που τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ και προστατεύει τα παιδιά και τα κατεβάζει για να κάνουν την προπόνηση από την Αργυρούπολη. Ο Ανδρέογλου που ήταν είναι το Ανδρέογλου τα παιδιά. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Γιατί... Γονείς που ξέρουν, ρε παιδί μου, πόσο. Αφενός με ξέρουν, αφετέρου αναλώνουν όλο τον χρόνο τους για την πρόοδο των παιδιών τους. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι γονείς που έρχονται πίσω. Έχουμε τουλάχιστον μια πλειάδα γονιών περίπου στους 10 που είναι πίσω από τα παιδιά τους. Αυτά τα παιδιά, ανεξάρτητα αν πάνε τώρα καλά, πιστεύω ότι στο μέλλον θα έχουν μεγάλη εξέλιξη, γιατί οι γονείς το θέλουν,
τα παιδιά θα το ενστερνιστούν και θα γίνουν. Κόουτς, ανέφερες πριν, αθλητές τραυματίζονται, απογοητεύονται, δεν υπάρχουν χώροι προπόνησης, αποχωρούν. Προπονητές δεν τους συμφέρει οικονομικά, δεν βρίσκεις εύκολα. Παράγοντες δύσκολα μπορείς να βρεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα προβλήματά τους, τα οικογενειακά, ναι, και αυτά να μπουν να φιλοκερδώσουν και να προσφέρουν και να συμμετάσχουν στον χώρο. Είσαι αισιόδοξος ότι ο κλασικός αθλητισμός στη Δράμα μπορεί να φτάσει στα σημαντικά βήματα ανόδου, προόδου, επιτυχιών που είχε τα προηγούμενα χρόνια? Όχι τόσο. Δεν είσαι. Δύσκολα να ξανα... Δημήτρη, στον αθλητισμό είναι και φουρνιές, φουρνιές. Εμείς βγάλαμε παλιά μια φουρνιά του γεννημένου του 70, ήταν τουλάχιστον 8-10 πρωταθλητές από εδώ, με πρωταθλητές Ελλάδος, με υψηλές επιδόσεις. Μετά κάναμε μια κάμψη και ξαναβγάλαμε πάλι μια φουρνιά μεγάλη με την περίοδο αυτή, με τον Δουβαλίδη, τα παιδιά του Ανδρέου κτλ. Δύσκολα βγαίνουν. Δύσκολα. Θέλει πολλή δουλειά. Και το κυριότερο, έχουμε συναγωνισμό, αν μην πω αντιπαλότητα, από τα ομαδικά τα αθλήματα, ναι, σίγουρα, τα οποία προσελκύουν τα παιδιά, γιατί είναι ομαδικό το άθλημα. Και είναι και οι προοπτικές. Δηλαδή βλέπεις ότι ο ποδοσφαιριστής έχει ο γονιός μία ελπίδα, αν είναι ταλέντο και εντάξει, πάει προστά, ναι, μήπως βγάλει, ναι, λεφτά από αυτό, ναι, το μπάσκετ, το σκύβο. Ναι. Δύσκολα, δηλαδή, να γίνει αυτό. Δεν βλέπεις, είναι το πιο εύκολο. Ναι, τους βλέπεις όλους να τα πηγαίνουν στα ομαδικά τα αθλήματα. Ειδικά αυτά που είναι σε κλειστές έδωσες, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, που ξέρει το παιδί του θα μείνει εκεί, θα το ευχαριστηθεί σε καλές συνθήκες, εκεί τα πηγαίνει. Στο στίβο, άμα θεί πάρω και το δει να τρώει τη βροχή και τον ήλιο, δυσκολεύεται ο γονιός. Τα λυπάει τα παιδιά του, δεν τα στέλνει πλέον. Ο Στέλιος Κουρομιχελάκης πόσες αντοχές έχει ακόμη να μπορεί να συμμετέχει δραστήρια και να αγωνίζεται και να τρέχει? Ελάχιστες. Κάθε χρόνο μου το μειώνονται. Μειώνονται τις αντοχές. Εγώ περίμενα να είσαι πιο κάθε χρόνο. Θα πρέπει να μειώνονται οι αντοχές. Κάνεις και μια πολύ ωραία εκδήλωση κάθε χρόνο, αυτή που κάνεις με τις βραβεύσεις των παιδιών, με αυτά. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο αυτό. Το ελάχιστο που χρωστάμε στα παιδιά της Δράμας, να μην τα βραβεύσουν, γιατί πιστεύω ένα παιδί που μπαίνει στη δωδεκάδα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος έχει χύσει τόνους υδρότα για να φτάσει εκεί. Έχει ξοδέψει πολλά. Γι' αυτό πρέπει να βραβεύουν αυτά τα παιδιά. Γι' αυτό βραβεύω όλους αυτούς που μπαίνουν στη δωδεκάδα από τα ατομικά τα αθλήματα που είναι δύσκολα και δεν έχουν αυτά που έχει το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλι με τον κόσμο από πίσω. Η παρουσία του Γιάννη του Γρηγοριάδη θεωρώ ότι ήταν ιδανική. Αυτό ιδανική σε βοήθησε, ήταν, τον έκανες, ναι, κίνηση ΜΑΤ που ανασχολήθηκε διοικητικά και, ναι, ο σε βοηθάει. Προσφέρει, προσφέρει πολλά. Δεν μιλάω μόνο για τα παιδιά του, προσφέρει από τη θέση του Προέδρου πολλά. Ωραία, πολύ σημαντικό αυτό. Αφήνουμε λίγο το κομμάτι του Στίβου, νομίζω τα αναλύσαμε τα περισσότερα, τα είπαμε. Πάμε λίγο και στην Άρση Βαρών, ναι, που είναι ένα κομμάτι. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο για το Στίβο πριν περάσουμε για στην Άρση Βαρών. Αν κάτι δεν είπαμε, ναι. Αυτή τη βοήθεια που θέλουν, βέβαια, δεν πιστεύω, όπως είναι τα πράγματα τώρα και προεκλογικά, να γίνει κάτι, αλλά πιστεύω ότι μήπως αλλάξουν τα πράγματα από τον επόμενο χρόνο. Δηλαδή θέλω να πω για τις εγκαταστάσεις. Αν κάνουμε τις εγκαταστάσεις που ίσως πλέπετε, αλλάξει λίγο η, ναι, ναι, η ίσως αλλάξει, και... αλλά κλειστές βλέπουμε τους ΣΕΡΕΟΥς. Οι ΣΕΡΕΟΥ και οι ιδιώτες σωματεία, βέβαια, οι ΣΕΡΕΟΥ έχουν το μεγάλο αριθμό των κατοίκων, το πλούσιο της περιοχής, έχουν μια κλειστή αίθουσα φοβερή. Εμείς δυστυχώς... Έχουν κότς και φοιτητές, έχουν αθλητές και τους φοιτητές, όλους αυτούς, αλλά μια, δουλεύουν μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ σε μια θερμενόμενη αίθουσα που είναι γύρω στα 80 μέτρα μήκος και πιθανόν να την αυξήσουν στο μήκος και γύρω στα 20 μέτρα πλάτος. Κάνουν ό,τι θέλουν εκεί. Αυτά. Και μετά πώς να ανταγωνιστείς ένα παιδί που προετοιμάζεται έτσι, με μπορούσα, το πώς προετοιμάζεσαι εσύ για να ανταγωνιστείς. Δημήτρη, μπορούσαμε να τα κάνουμε και αυτά, αλλά τελικά δεν ξέρω. Πες μου λίγο και το πρόγραμμα του Στίβου από εδώ και πέρα, γιατί ξέρω το καλοκαίρι είναι, έτσι, είναι δραστηριό, εμείς, τελειώνουμε τώρα. Εμείς τώρα, όχι, έχουμε τώρα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Ανδρών Γυναικών στο Βόλο και μετά από 15 μέρες έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Εφήβων Ιανίδων στη Λάρισα. Στη Λάρισα. Εκεί τελειώνει η σεζόν, εκεί δηλαδή. Τελειώνει η σεζόν και είναι μόνο αυτά τα παιδιά που θα έχουν διεθνείς συναντήσεις. Έχουμε και οι αθλητές Εφήβων Ιανίδων. Εκεί θα πάει ο Γρηγοριάδης με την αδελφή του, τη Σοφία, που πιστεύω και η Σοφία λίγο να διακριθεί, παρόλο που δεν ήταν τόσο πολύ γυμνασμένη τον προηγούμενο χρόνο. Πιστεύω ο Αλέξανδρος να κάνει ένα τέτοιο ρεκόρ που να το φέρει πρώτο στο παγκόσμιο στερέωμα.
Μάλιστα, είναι τόσο ψηλές υποδόσεις. Δηλαδή, είναι... μιλάμε για πανελλήνιο στιφέ. Μιλάμε για πρωτιά δεδομένη, δηλαδή. Ναι, για παγκόσμια. Μιλάμε για παγκόσμια πρωτιά. Για να μην αδικήσουμε και τους άλλους συλλόγους, άλλα ταλέντα έτσι, αθλητές που διακρίνονται σε πανελλήνια έχουμε από τους άλλους συλλόγους. Κάποια θραμινά παιδιά υψηλού, που κάνουν ένα βήμα. Υψηλού επίπεδου, όχι. Όχι, όχι. Και πολύ φοβάμαι άμα τερματίζουν την καριέρα τους όλοι αυτοί που έχουμε του υψηλού επίπεδου, θα δυσκολευτούμε να βγάλουμε παιδιά. Αλλά θέλει πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά να ψάχνεις να βρεις τα καλύτερα παιδιά από το δημοτικό, να τα έχεις συνέχεια κοντά σου, να μπορέσεις να τα προετοιμάσεις για μεγαλύτερες κατηγορίες. Πράγμα που δύσκολα γίνεται γιατί το παιδί, ειδικά το αγόρι, πηγαίνει στα ομαδικά αθλήματα. Ενώ στη Δράμα έχουμε υψηλό επίπεδο πολλά αθλήματα. Έχουμε το μπάσκετ, το βόλεϊ, το χάντμπολ σε άνδρες και γυναίκες που προσεγγίζουν τα παιδιά του κόσμου. Και το βόλεϊ, τα κοριτσάκια που πάνε πολύ στο βόλεϊ. Δεν μπορούμε να βρούμε ψηλό παιδί. Δηλαδή, δεν έχουμε. Βρήκαμε την κουσίνα την Έλλη παλιά που έκανε ύψος και κόντευε να είναι εθνική ομάδα στην κατηγορία των γυναικών. Έφυγε η Έλλη, τελειώσαμε. Ψηλό κορίτσι στο στυλ τη Έλλη δεν πρόκειται να ξαναβρούμε. Ωραία. Αφήνουμε το Στίβο, τα είπαμε όλα νομίζω για το Στίβο. Πάμε στην Άρση Βαρών. Νομίζω δεν τα ξεχωρίζει. Και την Άρση Βαρών είναι όχι, είναι παιδιά, το παιδιά ίδιο μου. Είναι το παιδιά παιδί σου και την Άρση Βαρών, έτσι δεν είναι. Ναι. Γιατί πολλοί λένε στιβικό είναι ο coach και αυτά. Όχι, εγώ βλέπω ότι και στην Άρση Βαρών έχει μεγάλο ενδιαφέρον εκεί. Γιατί... Και έχουμε και πρόεδρο Δραμίνη φυσικά. Έχουμε την γραμματεία που είχα στον Μπισόπουλο στο Τσάνι στην Τζαγκλιβέρ τη Θεανό, παλιά πρωταθλήτρια που βοήθησε πάρα πολύ την τελευταία δεκαετία και την Άρση Βαρών. Μετά την αποχώρηση του Προέδρου εκεί, σε εσωτερικές εκλογές που κάνανε, έγινε πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Ασφάλειας. Έχουμε την Κοκλιαρίδου, τη Φιλιππία, η οποία είναι και αυτή πρόεδρος στο Βίβονα, να είναι ταμείας. Κοκλιαρίδου, η Φιλιππία, η οποία είναι πρόεδρος στο Βίβονα, αλλά είναι ταμείας στην Ομοσπονδία. Αλλά η Ομοσπονδία δεν έχει εκείνα τα ποσά που είχε και διαχειριζόταν τα παλιά τα χρόνια με κατάληξη. Ποιος ξεχνάει τις δηλώσεις και του Ιακωβίδη, θυμάσαι, που είχε πει μετά τους όλους. Καλά, ο Ιακωβίδης τα έλεγε λίγο τραγικά, αφού ήξερε τι συμβαίνει. Ναι. Δεν κατέβηκε από το φεγγάρι, ήταν στη γη. Πάντως δυσκολεύεται η Ομοσπονδία. Πληρώνουμε για να κάνουμε συμμετοχές. Έχουμε και εκεί νομίζω κάποιους αθλητές υψηλού επίπεδου, έτσι δεν λοιπόν, είναι. Εκεί, τα παιδιά. Εκεί Δημήτρη, έχουμε καταρχήν κατάφερα και ήρθε ο Παπαδόπουλος ο Θεοχάρης, παλιός μου πρωταθλητής και ένας υψηλού επίπεδου με πανελλήνια ρεκόρ στους εφήβους και στους παιδες. Είναι τώρα προπονητής στην Άρση Βαρών. Έχουμε τον Φωτιάδη τον Βασίλη, ο οποίος είναι πρωταθλητής Ελλάδος στους άνδρες στην κατηγορία του. Έχουμε τον Τριανταφυλλή τον Παντελή, ο οποίος μετά από καιρό ήταν με την εθνική ομάδα και είναι και μέσα στους τρεις καλύτερους στην κατηγορία του. Και στο πρόσφατο πρωτάθλημα που έγινε των κορασίδων και των παιδών κάτω στην Αθήνα, ήρθε πρώτη στην κατηγορία της. Δηλαδή έχουμε παιδιά, που μπορούν να συγκινήσουν και τα άλλα παιδιά. Θέλει δουλειά. Εκεί υπάρχει χώρος για παιδιά, έρχονται και παιδιά. Έχουμε την κλειστή την αίθουσα, δεν έχουμε... Δεν είναι και πολύ καλή η αίθουσα. Είναι, εντάξει, θα μου πεις τώρα... Μπροστά στα άλλα τα γήπεδα της Ελλάδος, τα κλειστά, είναι καλή. Θέλουμε περισσότερη φροντίδα και στη θέρμαση και στον εξαερισμό της. Θέλουμε απεντομώσει να γίνουν τακτικά για τα κουνούπια πάνω, κάνουν τρελό χορό. Τι να πω άλλο, θέλουμε ακόμη μπάρες που δεν έχουμε, κιλά που δεν έχουμε. Θέλουμε βοήθεια. Πάντως προς τιμή σου που στηρίζεις τόσο πολύ την Άρση Βαρών και εσύ και η Θεανό και τα υπόλοιπα παιδιά σε μια εποχή που η Άρση Βαρών δεν είναι η Άρση Βαρών που ήταν τότε που τη μάθαμε με Καχιασβίλη, που τη μάθαμε Πύρο Δήμα, που τη μάθαμε με Βαλέριο Λεωνίδη που ήταν στα πάνω της. Ξαφνικά την εγκατέλειψαν όλοι. Αλλά η Δράμα παραμένει με πρόεδρο ομοσπονδίας τώρα, με σύλλογο διακρίσεις. Ο Πύρος είναι πάλι έτσι... Δικό μας παιδί, εντάξει. Έχεις καλές σχέσεις με τον Πύρο, νομίζω πύρο... και έρχεται στη Δράμα. Στη Δράμα και έρχεται, όποτε φωνάζω έρχεται εδώ. Θεωρώ ότι ο Πύρος ο Δήμας είναι ο μεγαλύτερος αθλητής που έχει βγάλει η Ελλάδα. Και αποδείξει από τους πιο καθαρούς αθλητές που είχαμε στην Άρση Βαρών. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά θεωρείται από τους καλύτερους στον κόσμο. Όποτε τον φωνάζω έρχεται, είναι απλός. Και παλιά πηγαίναμε στα δημοτικά, γινόταν χαμός με τα παιδιά τα μικρά. Να πιστούν όλα, βλέποντας τον Πύρο, ότι ο Πύρος είναι μια χαρά. Αυτή η λογική του, άμα θα κάνεις βάρη, θα μείνεις κοντός, θα
έχεις προβλήματα υγείας και τα λοιπά. Αυτό δεν ισχύει, διότι οι προπονητές που υπάρχουν είναι μια χαρά. Ναι, γιατί φημολογείται ότι όταν ασχολείσαι με την άρτζα, χαλάς το σώμα σου. Δεν... Μένεις κοντός και τα λοιπά. Κοντός, δηλαδή, αλλά έχουμε δει και πολύ ψηλούς αρσιβαρίστες. Η κληρονομικότητα παίζει ρόλο, τα βάρη δεν παίζουν κανένα ρόλο στην αύξηση του ύψους των παιδιών. Θέλει πολλή δουλειά όμως να αποτανθούμε στα δημοτικά σχολεία ακόμη. Στα γυμνάσια, στα δίκαια. Ποιο αισιόδοξο βλέπω στην άρση βαρών σε σχέση με το κομμάτι. Ευτυχώς βρήκανε τον Παπαδόπουλο τον Θεοχάρη, ο οποίος είναι πολύ καλός στη δουλειά του. Αυτή τη στιγμή θέλω να πω ότι και η Κυσίδου Βασιλική που βγήκε πρώτη είναι ένα κομμάτι δικό του στην πρωτιά της Βασιλικής. Κάνουμε αγώνα. Έχουμε κι άλλο σύλλογο στη Δράμα πέρα από την. Είναι ο Χριστός Προστοτσάνης. Και η Προστοτσάνης, ναι. Δηλαδή. Τον είχαμε δημιουργήσει τότε για να είναι στην περιοχή εκείνη. Δυστυχώς οι εκάστοτε οι θύνοντες εκεί της Προστοτσάνης δεν αγκάλιασαν τον σύλλογο αυτόν. Τον πήραμε, τον φέραμε στη Δράμα και τον λειτουργούμε έτσι και αυτόν. Ωραία, μια χαρά. Χαρά στο κουράγιο σας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θέλω να πω, ναι, να πω. Θέλω να συμπληρώσεις κάτι για την Άρση Βαρών, κάτι που δεν έχουμε πει. Θέλω βοήθεια από εσάς. Όποτε μας βοήθεια, το ζητάς, είμαστε, ναι, κοντά, ξέρω, το ξέρεις. Ξέρω ότι όποτε ζητάμε τη βοήθεια έρχεστε κοντά μας, αλλά θέλω να, επειδή πάντοτε το διασυλλογικό, ας το πούμε, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης γίνεται στη Δράμα, διότι η Θράκη δεν είναι και αυτή η ψυχοραχή για την Άρση Βαρών, και οι μόνο οι Σεραίοι μας συναγωνίζονται εμάς. Γίνονται εδώ γιατί και οι Σεραίοι θέλουν να έρχονται εδώ. Πότε είναι να γίνει τώρα το διασυλλογικό? Δυστυχώς η Ομοσπονδία δεν έχει κατασταλάξει πότε θα το κάνει αυτό, για να κάνει και το Πανελλήνιο μετέπειτα. Μάλιστα. Αν δεν έχουν βγει ημερομηνίες από εδώ δηλαδή. Αλλά να φανταστείς ότι πέρσι το Πανελλήνιο πρωτάθλημα έχει στην Καβάλα. Στην Καβάλα. Τι να πω, πολύ δηλαδή, πιθανό να γίνει εδώ δηλαδή το. Όλοι παίρνουν. Και παλιά είχαμε κάνει Πανελλήνια πρωταθλήματα και στο Κραχτίδι και στο ΕΓΑ. Κάνε πανελλήνια πρωταθλήματα ανδρών γυναικών. Το θέμα είναι, θα πρέπει ο πρώτος βαθμός να καθίσει να το δει το πράγμα από κοντά και να έχουμε. Ωραία. Βοήθεια. Υπάρχει ελπίδα να γίνει εδώ δηλαδή το. Το διασυλλογικό θα γίνει εδώ, θα γίνει σίγουρα. Εδώ, πότε είναι... Το πανελλήνιο. Να το διαφημίσουμε λίγο, να μπορούμε να το. Πανελλήνιο τα παίρνουν πόλεις, ναι, που προσφέρουν μια διαμονή διατροφή, υπόψη να το κάνουν σε πόλεις με τουριστικό ενδιαφέρον. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Τις κάνουν αυτές τις εκδηλώσεις το χειμώνα, οπότε δεν τους πειράζει να τις κάνουν και να δώσουν. Κότς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Δεν ξέρω, τελειώνοντας, αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι, εγώ νομίζω καλύψαμε. Εγώ θέλω όλο να προβληθούν και θα συνομιλούμε. Ναι. Δηλαδή, τα παιδιά του Ανδρέου, ο Γρηγοριάδης, ο Αλέξανδρος. Ναι, το είχαμε κάνει και πέρσι, να τους μαζέψουμε μια φορά, να κάνουμε μια, να τα προβάλλουμε τα παιδιά. Να προβληθούν τα παιδιά, να μάθει η Δράμα και ο αθλητικός κόσμος ότι γίνεται μια δουλειά εδώ και έχουμε παιδιά που προβάλλουν την Ελλάδα στο εξωτερικό. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, πολύ ενδιαφέρουσα πάντα η συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου Κλασσικού Αθλητικισμού Δράμας, τον Στέλιο Κουρουμιγελάκη. Πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι κουβέντες που έχουμε μαζί του. Ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα παρακολουθήσατε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή Γκολ και Θέαμα από το Σταρ Βορείου Ελλάδος. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα.